Κοιτάξτε, ωραία ήτανε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, τα παιδιά μέσα κλεισμένα, ο κοινωνία, πειρασμένες οι ομάδες, δεν έχει φόρμα δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα και πιο πίσω είναι ο Άρης με την ΑΕΚ λίγο, θα δούμε ότι σε καλύτερη φόρμα από αυτές τις τέσσερις ομάδες ήταν ο Άρης και η ΑΕΚ. Δηλαδή, και την ΑΕΚ δεν την είδα γιατί ήταν μεσημέρι, μην λέω μαλακίες, ήταν στιγμιότυπα. Δεν το είδα το μάτς, αλλά είχε ένα δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ καλό, εκρηκτικό κτλ. Τον Άρη τον είδα. Ήταν για μένα πέρα από το τακτικό κομμάτι και των δύο ομάδων. Εντάξει, σημειώσαμε πράγματα, λεπτομέρειες. Οι προσαρμογές του Άρη στα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού δείχνουν ότι φεύγει από το DNA της μεσαίας ομάδος. Δηλαδή, αντί να βάλει τρίτο center back, τρίτο half, να κρατήσει άμυνα, να φύγει με αντεπίθεση, έκανε κάποιες αλλαγές που αυτό είναι μια νέα μόδα στο ποδόσφαιρο, οι 5 αλλαγές. Και επειδή ο Άρης έχει, αν εξαιρέσεις του center for, ένα πολύ δυνατό roster, έκανε την πίεση του ψηλά, μπλοκάρισε στα τελευταία λεπτά τον αντίπαλο, έδειξε καλή φυσική κατάσταση, ήταν συγκλονιστικό το τελευταίο τέταρτο του Άρη. Αν το δεις από το τακτικό, στρατηγικό κομμάτι και το κομμάτι της προσωπικότητας μιας ομάδας. Ο Άρης αλλάζει προσωπικότητα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έμεινα πάρα πολύ απογοητευμένος από τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί το κομμάτι που έχασε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο είναι το δυνατό του κομμάτι. Του Ολυμπιακού του έλειπαν τα center four, καθάρισε ο Φορτούνης, του έλειπαν δύο καλά πλάγια back, και περίμενες ότι αν δημιουργηθεί κάποιο θέμα θα ήταν στο center four. Βέβαια, με αυτά τα center back ο Παναθηναϊκός τρώει γκολ ακόμα και από τον Φορτούνη, το εννιάρι, το οποίο ένας μέτριος Φορτούνης εξηλιώνεται από τον γκολ, και φυσικά η κριτική θα πάει στον γκολ και όχι στα υπόλοιπα, τα οποία είναι μια σελίδα ολόκληρη ανάλυσης. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η κακότητα των χαφ του Ολυμπιακού σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Δεν δικαιούται τη νίκη σε καμία περίπτωση, και ο Παναθηναϊκός μου δείξε ότι αυτό που έλεγα ένα μήνα ως άρρωστος στο ΑΡΤ μέσα από το σπίτι, στο Γιάννη του Καρατζαφέρη, πρέπει να βρει μια φόρμουλα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Πόλων, να βάλει και τρία χαφ και δύο φόρ. Την έκανε. Αυτή τη συνταγή έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός και κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά όχι το παιχνίδι. Και τελειώνω με το μάτς της Τούμπας. Καλά, αυτό το ότι βάζω το Βιερίνια Extreme και ο Βιερίνια στο 17ο λεπτό είχε τις ανάσες που είχα εγώ τις πρώτες μέρες του κορονοϊού. Ήταν έτοιμος να πεθάνει. Το θέλουμε το Βιερίνια. Όχι νεκρό. Μεγάλο λάθος του Γκαρσία που τον έβαλε εκεί αριστερά. Αν θες, κύριε Γκαρσία, να βάλεις το Βιερίνια να παίξει, το βάζεις δεξί μπακ. Επειδή όμως σου λέει αυτός που να τον βάλεις, έφαγε την πούτσα στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι μια ανοησία μεγάλη του στόπερ, που σε άλλα χρόνια θα θεωρούνταν και ύποπτος, σε άλλα χρόνια. Εποχές 80, 70, 60, 90 θα ήταν καραύποπτος. Κάνει φάουλ για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπίσεσβαρ με κόλο στο κέντρο του γηπέδου. Με ενημερώνουν από τα Γιάννενα, γιατί δεν το ξέρω, ότι δεν υπάρχει στόπερ τρίτος στον πάγκο. Αναγκάζεται να βάλει το Σιόντι στόπερ και να χάσει όλο το κέντρο μας Γιάννενα. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο ΠΑΟΚ ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Με κάλπικο γκολ βάζει το 2-1, είναι και ο γκολ φάουλ και offside. Αλλά με προβλημάτισε ο ΠΑΟΚ λιγότερο από όσο ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά νομίζω ότι η διακοπή έκανε κακό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ομάδες αυτές και οι δύο για ένα εθνικό πρωτάθλημα με τέτοια ποιότητα. Ήταν κακές ομάδες. Και αν ο Ολυμπιακός είχε το βιολογικό κομμάτι και τις απουσίες, ο ΠΑΟΚ δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, θα μπούμε στο πνεύμα και του marmitasports.gr και του Ραπτόπουλους TV και του Europoan. Ελπίζουμε να μην ξαναρρωστήσουμε, να πιάσουμε ανοσία και όταν έρθει το εμβόλιο να ανοίξει η κοινωνία και να έρθουν τα πράγματα και στο εμπορικό κομμάτι ακόμα καλύτερα. Θα είμαστε κοντά σας όσο είμαστε όρθιοι. Τα λέμε τις επόμενες μέρες με πολύ μπάλα, πολλές εκπομπές, πολύ ίντερνετ και πολύ τηλεόραση. Να είστε καλά.